Βίντρα προστατεύει με το σώμα, ρισκάρει, χάνει από την κόντρα ο Ντάνι, άλλο ένα λάθος. Βλέπετε τα αρκετά λάθη από τους παίκτες των δύο ομάδων στη μεσαία γραμμή. Διόρθωσε ο ίδιος Μαρσελίνιο. Γυρίζει τώρα ο Σεϊταρίδης, δεν μπορούσε να κλείσει το χώρο. Περνάει μπάλα για τον Μαρκόφσκι, ευκαιρία και τον γκολ για τους γηπεδούς του στο 7ο λεπτό. Τρίτο γκολ του Μαρκόφσκι στο πρωτάθλημα. Βλέπετε πώς θα γυρίζει. Σε μια φάση όπου ο Σέρβος βρέθηκε μπροστά από τον Καρνέζια, ανοίγοντας το σκορ στα πηγάδια. Πρώτα Ξάνθη δείχνει πιο ήρεμη στο παιχνίδι της, παρότι έχασε, όπως θα διαφράσω νωρίτερα, μέτρα στο γήπεδο και πέρασε ένα δεκάλεπτο πιεζόμενη. Αθναϊκός έχει περισσότερη κατοχή μπάλας, δεν έχει ως τώρα την ιδανική τελική ενέργεια, έχει την ευκαιρία του Σισοκό, ο Ζέκα, ο Χριστοδουλόπουλος, το σουτ, γκολ για τον Παναθηναϊκό, 1-1 στο 26. Τον βλέπετε, ανοίγει λογαριασμό έφετος στο πρωτάθλημα, πρώτο του γκολ στη σεζόν. 1-1. Σκόρερ, ο Ξάνθης ως τώρα κάνει καλή δουλειά και δεν αφήνει περιθώρια. Αλλά εδώ αργά η άμυνα του Παναθηναϊκού και τώρα και ο Βίντρα από τα χαφ. Ο Βιτόλο είναι πιο κοντά στους αμυντικούς. 28 λεπτό. Τριανταφυλόπουλος, Ζέκα. Κόντρα στον Μπαξεβανίδη, Μαρκόφσκι, καθυστέρησε πάρα πολύ. Πολύ έξυπνα ο Βίντρα εκεί του αποσπά την μπάλα. Σπυρόπουλος. Αρχίζει και γίνεται αρκετά ανοιχτό το μάτς. Σισοκό, υπέροχα για τον Χριστοδουλόπουλο στην κόντρα Παναθηναϊκός. Να ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος πάει για το σου, το κάνει, φανταστική ενέργεια. 1-2 στο 29. Όλος ο πάγκος πανηγυρίζει από πλευράς φιλοξενουμένων. Προσωπική ενέργεια του Χριστοδουλόπουλου μέσα σε 3 λεπτά δύο δικά του γκολ δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Συνδυάστηκε υπέροχα με το Σισοκό, είδε ότι έχει χώρο, πέταξε την μπάλα μπροστά εκεί όπου δεν είχε αντίπαλο και πλάσαρε υποδειγματικά. Ικανοποίηση για τον Φερέιρα.